it's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Είμαι πρόσφυγα σε φία νύχτα που εμείς είχαμε στα τσατήρκα. Εσύ ήταν που ξέρω Κυπριακό. Τρεις μήνες στην Ευρωβουλή, έχεις κάνει πάρα πολλά. Δεν ήθελα να ανακατωθώ με στην τριστόρια ξανά με τον άνθρωπο, τον υποφαινόμενο. Αλλά επειδή. Να πού σου έκανα, ρε κουμπάρε, είμαστε ένας πελότοπος. Τι να γίνει ενίο κράτο, τι οτιδήποτε. Τι να γίνει την επόμενη μέρα. Τώρα θέλω να μιλήσω, τώρα θέλω να μιλήσω. Εγώ μαζί σου θα το Κυπριακό. Να ζήσουμε μαζί. Επειδή ο άνθρωπο και προσπαθεί να λύσει το θέμα με το Κυπριακό. Και μεν εξ αρχής, 24 χρονών είναι να κάνει λάθος. Αλλά προσπαθεί για τον το πράγμα. Ακόμα πιστεύω ότι είμαι καλός ευρωβουλευτής, αλλά προσπαθώ, μαθαίνω, βελτιώνουμε. Πόσο δούλεμα ρε παιδιά, πόσο δούλεμα. Καλημέρα σας, εγώ είμαι πάλι. Σε φορτώ του που γυρώ σούλους τους άχρηστούς. Τον έχεις πολύ μεγάλο. Πέγαμε με μπλοκ, ξέρω τι πέγαμε, πέγαμε με μπλοκ. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πέγαμε μπλοκ. Φιβίας είναι το θέμα. Πολύ απλά, διότι δεν τοποθετήθηκε πολιτικά ποτέ. Παθαίνω, βελτιώνουμε. Καμία ανάποψη μέχρι και που βγήκε. Ρε σκίγες ευρωβουλευτής και την επόμενη μέρα κάμες με μπλοκ ρε που το WhatsApp ρε και που παντού ρε. Κάμες 27 λεπτά βίντεο να εξηγήσεις του κόσμου πώς έγινες ευρωβουλευτής. Πώς έγινες ευρωβουλευτής. Φιδία μου, γιατί δεν έβαλες τον Χριστόφορο. Και λίγο με την Άννα που κάθεται και απαντά τους κιόλας και μιλά τους. Δες τους κόρη μου. Φιδία μου, γιατί δεν έβαλες τον Χριστόφορο μες στο βίντεο. Κάμε τους τα ούλαγε. Θέλουμε να πιάμε το αυτοκίνητο μας, να πάμε που τις κάνες τις αντίβες. Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν εξωγήινους. Το βίντεο. Εγώ, δάμε, δεν είμαι καλά πλέον. Όσο με είχε ανάγκη, ήταν κοντά μου. Δεν έφευγε μου σπίτι μου. Έτσι δουλεύει το πράγμα που ζουν το κοπελούι. Λαλή σου μα Κυπρέ, γιατί δεν πάνε να γυρίζεις μως Κυπρός όπως έκαμες πριν και πες της ότι έκαμες τροπολογίες. Εγώ που σε βλέπω, θωρώ σε έκαμες τροπολογίες στη Βενετία με τη Στυριάνα, στην Ισπανία, στο Λονδίνο. Σήκα κοντά μου στην αγκαλιά μου και μου λέγεις τότε πως είσαι δικιά μου. Ακόμα κανένας ευρωβουλευτής δεν έκαμε τροπολογίες, ακόμα εκλειώρα. Εσμιγά είμαστε για κλανιές. Αν οι μαλάκες αναβόσβηναν. Ε, Χριστόφορε, άντε να με λαλούμε μπελάρες του κόσμου. Επειδή ήρθα το μεσπίδι σου θελαλής μου ή ο εχθρός επίες μαζί με τον γενικό ελεκτή, άρα επίες μαζί με τον εχθρό θα σου εναντίο σου. Έτσι ήταν. Σου είπα, σου είπα ότι... Δεν είμαστε Βενεζουέλα. Ο Φιδίας δεν μπορείς να βάλεις ούτε τζάμε. Άρα τι μας έμεινε. Ζεις τον τρισδιάστατο κόσμο. Και ξένα μου απαντήσε. Πού ξέρω εγώ, περιμένω να ακούσω. Κάντε μου έτσι. Σταρτσίθια μου όλοι λαλί μου. Είπες μου ότι σταρτσίθια σου. Σταρτσίθια σου είπες μου όλοι μας. Αφού είπες μου το. Αφού λαλώσες το τώρα μπροστά σας. 16 και 16.32. Σταρτσίθια μου σας γράφω και τους δύο. Και το μόνο που καταφέρετε γεννήκεται ρεντίκολο. Λέω σου μπορεί προσέγγιση τούτη ότι πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους, τους Τουρκοκύπρους σε κάποια φάση μπορεί να πρέπει να τα σου. Να μεταξύ σας δεν τα βρίσκετε ρε, τα βρούμε με τους Τουρκοκύπρους, μετά επερβάτετε. Λοιπόν, εψες επειδή είδα είχε μια παράσταση και έχασα τη, είδα λίγο από Facebook και το πρωινό έσερο και ξέρω εγώ από εκεί που είχα κάτι αποσπάσματα. Ξέρετε πού μου είχε εισιτήρια για τη δεύτερη παράσταση. Την αρφή του που μου είχε ζεμμένο στον μπάνιο μου κάθε μέρα. Ότι αδερφή του Φιλία χρησιμοποιούσε την τουαλέτα του. Όπου τον καθυστερημένο έβαλε στο δίπλα στο πλέον τον ψημανίδι. Να δικαίωμα μου να έχω και καθυστερημένο δίπλα μου. Εγώ έχω τύψει συνειδήσεως πας στον κόσμο που σε βάστον και μαντρωνάσαι. Κάνω 500 μηνύματα την ημέρα, εφόρτωσες μας το. Πώς θα σε ξεφορτώσω τώρα. Πέ μου πώς. Και έχει και ο αμπάλατη και ο ένας και ο άλλος. Και εγώ ήμουν πανεξυπνός, εγώ ήμουν ο πιο φυσ άνθρωπος της Κύπρου. Έπαιζα κουμάρκα, πιέναμε γυναίκες, έκανα του κόσμου τις μαλακίες. Ο κόσμος έχει μπουχτίσει από την κοροϊδία, ρε παιδί μου. Έναν πράγμα κρατώ από τον debate, Φιδία Τορταρίτη, που του είπε είσαι όπως το Χίτλερ.
Είναι ακριβώς όπως ο Χίτλερ ο Φιβιάς, έτσι θα τον περιγράψω. Άμα μελετήσετε την αρρώσκια που είχε ο Χίτλερ, είναι ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Εγώ δεν σου προτείνα κανένα. Εντάξει, εγώ δεν σου προτείνα κανένα. Όχι, δεν μου Τέτοια κρύη ισχυρισμοί απαιτούν ακράδαντα στοιχεία. Θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας λέξη, κάθε σας αναφορά, τι θα πείτε. Ακούσες! Επίσης στην αστυνομία του άνθρωπου και τα ριάγια του, άκου τι είπε, στην αστυνομία. Έκαμε με μπλοκ, ξέρω τι έκαμε μπλοκ. Πήγαινε υγεία σε διαμέρισμα 5.000 το μήνα. Αφόσοι θέλουν πλέον να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν, θα το πληρώνουν κατά 5 περίπου τις 100 πιο ακριβά σε σύγκριση με πέρσι. Που πληρώνετε εσείς οι μανίκαδαροι με δυο YouTubers. Αυτοί οι YouTubers, οι influencers πως λέγονται, που βγάζουν μαύρα λεφτά, γιατί δεν τους κυνηγάτε. Είναι ψέματα του αμπουλάλι, παιδιά. Ένα λεπτό, δεν θα κάνω τη συζήτηση σε ψεύδεις που είναι τώρα. Τούτο το πράγμα που λέει είναι ψέματα. Νανά, ιδία στον Μαρίτης. Πραγματικά σε πάρα πολλές στιγμές γελούσα σε να βλέπα κομμωδία. Μία μου, μίλα ήρεμα και εσύ και ο Χριστόφορος. Φίλε, φαίνεσαι λίγο επιθετικό. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι. Εμένα ο λόγος του Τορναρίδη, όταν πει ο Τορναρίδης κάτι μπορώ να πω αυτοκτονήσω για να το κάνω. Αδέρφια Καμικάζη, θέλω να με προσέξετε καλά, γιατί θα το δείξω μόνο μια φορά. Είσαι ψεύτης Ελληνός ρε, ακούσες! Άτε ρε, στέλνε μου μηνύματα, άτε ρε, τέγιονε να κάνουμε κόμμα να με σου βάλω πόμπα. Μηνύματα, το θα σας τα δείξω. Λοιπόν, είχα τον μέρα νύχτα. Είναι αλήθεια. Κοιμάσου σε διαμέρισμα, το οποίο νοικιάζω 190 ευρώ την ημέρα Airbnb. Έχει πιο ωραίο πράγμα να ζεις στον δικό σου κόσμο. Εντάξει, και έκαμε στα podcast σου στο διαμέρισμα μου. Με τις κλάτσες σου πας στους καραβέδες μου, λαόρες και τους ούλους. Βγήκατε δημόσια και μας λέτε για τις βρωμερές του τις κάλτσες. Για μένα αυτό είναι επίπεδο υποτομίδε. Με τις κλάτσες σου πας στους καραβέδες μου, λαόρες και τους ούλους. Και λέγεστε για τις κάλτσες σου τις βρωμερές, σοβαρά τώρα. Για τις κάλτσες του Φιβία, αυτό θα συζητάμε τώρα. Sorry που να το πω, αλλά ένας που τους σκιώ φαίνεται ότι είναι μεγαλωμένος καλύτερα από τον άλλο. Και αφήνω σας να μαντέψετε ποιος. Πόσους έχεις δυνατότητα. Παιδιά, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, σας παρακαλώ, για ποιο λόγο να μην μπαίνω live στο TikTok, δεν μπαίνουν πάνω από 3-4 άτομα. Είσαι για εσπορά. Γεια σας και πρέπει. Ποιος είπε ρε γάμο το Elon Musk, φόξε. Κλείσα, ο ίδιος δηλαδή σου έσαι κάμε μπλοκ, αλλάξαν τηλέφωνο, όπως μου είπε και εμένα. Έκαμε μπλοκ, ξέρω ότι έκαμε μπλοκ.